Δύο εκρήξει, η μία μετά την άλλη, σημειώθηκαν στο πυρηνικό εργοστάσιο Ακούγιου στην Τουρκία το απόγευμα τη 3ης (19 Ιανουαρίου) περί τις 6 και 20 το απόγευμα. Από τι εκρήξει προκλήθηκαν υλικέ ζημιέ, έσπασαν παράθυρα, τείχη, τζάμια και πόρτε στη γύρω περιοχή, ενώ μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίε για την αιτία αλλά ούτε για την ύπαρξη τραυματιών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωση του τοπικού δημάρχου αλλά και από βουλευτή τη αντιπολίτευση, ωστόσο δεν υπάρχουν για την ώρα άλλε λεπτομέρειε. Η έκρηξη έγινε στο εργοτάξιο του εργοστασίου και στο σημείο βρίσκεται η στρατοχωροφυλακή και ο έπαρχο. Πολλά βίντεο από το Twitter φέρεται πω δείχνουν καπνού από τι εκρήξει. Ο βουλευτή του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση, Alpay Men, δήλωσε ότι 86 σπίτια υπέστησαν ζημιέ, ενώ ο νομάρχη, με ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι συστάθηκε επιτροπή για τον προσδιορισμό των ζημιών και ότι οι πολίτε θα αποζημιωθούν. Πάντω, εξ αρχή υπάρχουν μεγάλε αντιδράσει για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στην περιοχή με τις εισαγωγές ενέργειας να κοστίζουν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και την ενεργειακή της ζήτηση να αυξάνεται και να συμπεριλαμβάνει τη χώρα μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων στην Ευρώπη, η Άγκυρα επιθυμεί τουλάχιστον το 5% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από πυρηνική ενέργεια σε μια δεκαετία. Το κόστος 20 δισεκατομμυρίων πυρηνικό εργοστάσιο χτίζεται από τη Ρωσία και παρουσιάζεται από αναλυτέ ω η κινητήρια δύναμη πίσω από την προετών επαναπροσέγγιση τη Μόσχα με την Άγκυρα. Η Ρωσία διαβεβαιώνει ότι θα είναι ασφαλές, ωστόσο οι ανησυχίες που διατυπώνονται δεν αφαίρουν μόνο την τοποθεσία και το σεισμικό ρήγμα, αλλά και σφάλματα όπως η ρογμή, η οποία είχε ανακαλυφθεί τον Μάιο του 2019 στο τσιμεντένιο περίβλημα του πρώτου αντιδραστήρα. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, όχι μόνο στην Κύπρο, από τα βόρεια παράλια τη οποία είναι ορατέ κάποτε οι ακτέ τη Παμφυλία, όπου χτίζεται ο σταθμό, αλλά και στην Ελλάδα και αλλού, είναι πω στο ιστορικό τη ανέγερσή του συναντά κανεί άκρο ανησυχητικά δεδομένα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για